Πούμε καλό μεσημέρι, όσο καλό μπορεί να είναι, στον κύριο Νικολάζο, που είναι ο πρόεδρος της Πανελλήνιας Ένωσης Προσωπικού. Γεια σας. Καλησπέρα. Καλησπέρα και σε εσάς. Όσο μπορεί να είναι αυτή. Είναι μια μέρα για το, μια μαύρη μέρα για τον ελληνικό σιδηρόδρομο. Από πλευράς των εργαζομένων θέλω να συζητηθούμε τις οικογένειες των ανθρώπων που πέρασαν τη ζωή του αυτού το τραγικό δυστυχώ. Και φυσικά και στους συναδέλφους μας, οι οικογένειες που έχουν συναδέλφους, γιατί και εμείς χάσαμε και συναδέλφους. Ναι. Κύριε Λάζο, ξέρετε τώρα, είναι πολύ νωρίς βέβαια, αλλά όλοι έχουμε ένα ερώτημα στο πίσω μέρος του μυαλού μας, πώς είναι δυνατόν εν έτη 2023 και με την τεχνολογία να έχει προχωρήσει και τόσο. Δεν είμαστε δηλαδή, θέλω να πω, πριν 100 χρόνια πριν, να έχουμε αυτή την τραγωδία. Θα συμφωνήσω και εγώ μαζί σας, γιατί και εμείς διαχρονικά εδώ και πολλά χρόνια φωνάζουμε επιτέλους να τελειώσουν αυτά τα έργα της τηλεδιοίκησης, της φωτοσύμμασης, και δεν τελειώνουν ποτέ. Και θέλω εδώ πέρα να σας πω ότι και από το 2010 ακόμα έχουμε καταθέσει και σαν ο Πανελλήνιο Ομοσπονδία Σιδηροδρομικών μηνυτήρια αναφορά. Γιατί δεν έχουν τελειώσει τα έργα, τα οποία έχουν ξεκινήσει από το 2000. Έτσι οι ευθύνες είναι διαχρονικές. Και ζητάμε φυσικά και εμείς απαντήσεις. Είναι αληθές αυτό που άκουγα το πρωί, δεν θυμάμαι σε ποιο τηλεοπτικό σταθμό, το έλεγε ένας συνάδελφός σας, ότι ο σταθμάρχης, ο εκάστοτε, συνεννοείται με το κινητό του τηλέφωνο, με τους μηχανοδηγούς, για το ποια γραμμή θα περάσει, ποια θα περιμένει και όχι, ποια... Όχι, όχι, έχουμε τα ραδιοτηλέφωνα, και από ένα εκπέμπουν σε ορισμένες συχνότητες. Που σημαίνει, ότι που σημαίνει ότι σε αυτή την, στην περίπτωση που είχαμε εδώ πέρα δεν έγινε κάτι τέτοιο. Στην περίπτωση αυτή το τραγικό λάθος που έγινε και πρέπει να διευθυνθεί πώς έγινε αυτό το λάθος και ποιος ευθύνεται φυσικά, είναι πώς βρεθήκαν στην ίδια γραμμή δύο τρένα με αντίθετη κατεύθυνση. Ναι. Γιατί το εμπορικό κατέβαινε από Θεσσαλονίκη και το επιβατικό ανέβαινε από τη Λάρισα, έφυγε από τη Λάρισα και να πάει και Θεσσαλονίκη. Ναι. Πώς πήγε το επιβατικό στη γραμμή του, επιβατικού. Μάλιστα. Αλλά όλα αυτά είναι νωρίς, μου φαίνεται. Όχι, είναι πολύ νωρίς, έχετε δίκιο σε αυτό. Είναι νωρίς, προφανώς και... θα διερευνηθούν όλα τα στοιχεία που υπάρχουν και οι διοικήσεις των εταιριών και μιλάω για την Κελένη Κρέν και, του ΟΣΕ. Και φυσικά της αστυνομίας και της ΡΑΣ να διερευνήσουν, αυτό εδώ πέρα. Σωστά. Εμείς σαν εργαζόμενοι έχουμε καταθέσει πολλές φορές με προτάσεις μας, την αντίθεσή μας και για αυτά που γίνονται και αυτά που δεν γίνονται. Μα εδώ βλέπουμε και στη δημοσιότητα κάποιες επιστολές που είχαν συνταχθεί πριν από περίπου ένα χρόνο, που ήταν προειδοποιητικού χαρακτήρα και προειδοποιούσαν για ένα πιθανό δυστύχημα. Πολλές επιστολές υπάρχουν. Δυστυχώς. Κανείς δεν τις έλαβε σοβαρά υπόψη, λέτε. Άλλες φορές λαμβάνω, άλλες φορές όχι. Δυστυχώς όμως είχαμε αυτό το τραγικό δυστύχημα με του τόσους ανθρώπους μας να χάνουν τη ζωή τους άδικα και πρέπει κάποια στιγμή να δουν οι διοικήσεις, οι κυβερνήσεις, γιατί όπως σας είπα το πρόβλημα είναι διαχρονικό. Βέβαια και οι ευθύνες είναι διαχρονικές, φυσικά. Να σκύψουν το κεφάλι επιτέλους πάνω από τον ελληνικό σιδηρόδρομο. Έχετε δίκιο. Σας ευχαριστώ πολύ. Τα συλληπιτήριά μας και στις οικογένειες των εργαζόμενων και στις οικογένειες των φοιτητών, των παιδιών. Είναι λίγα τα λόγια, πολύ είναι φτωχά. Λίγα, όπως θα λέτε, είναι λίγα. Κύριε Λάζο, σας ευχαριστώ πολύ. Να είστε καλά. Ευχαριστώ. Γεια σας. Εγώ.